δεν μπορεί σε έναν γενικότερο σχεδιασμό ενεργειακό, σε ένα σχεδιασμό που το φυσικό αέριο εδώ και μερικές δεκαετίες, όχι πολλές, ήταν άγνωστο στη χρήση, ήταν από τους λίγους που σήμερα υποκαθιστά μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο μαζί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή και η αιωλική, το πετρέλαιο και που είναι και λιγότερο ρυπογόνα στο περιβάλλον, δεν μπορεί πάλι η Πάτρα να μείνει εκτός. Ο αγωγός δεν είναι κανείς που να μην θέλει να γίνει ο αγωγός. Αλλά άλλο να λέω αγωγός, αλλά μέχρι να έρθει ο αγωγός δεν κάνω τίποτα. Λες και το μείζον είναι ο αγωγός σε μια πόλη που έχει φτιάξει το δίκτυό της, που είναι ανύπαρκτο και αυτό, που θέλει 540 χιλιόμετρα δίκτυο, που δεν έχει γίνει ούτε ένα κάψιμο για το δίκτυο. Και άμα ο αγωγός φτιαχτεί, που θα κάνει 2-3 χρόνια να φτιαχτεί, και φέρει το αέριο μέχρι έξω από την είσοδο της πόλης μας, έχει που να πάει. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε, δεν λέμε όχι στο φυσικό αέριο. Λέμε ναι στο φυσικό αέριο με τον τρόπο που αρμόζει στην τρίτη πόλη της Ελλάδος, με τις ανάγκες της και το τι συμφέρει τον πατραϊκό λαό. Φυσικά δεν είμαστε και πιθά και τρελοί και παλαβοί. Ναι, με λες στο φυσικό αέριο, αλλά με αγωγό όπως πηγαίνει παντού, σε όλες τις χώρες και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, την οποία κατά τα άλλα οι άλλοι υμνούν. Συνεπώς, ναι στο φυσικό αέριο με τον τρόπο που λέμε. Το δεύτερο είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έρχεται το φυσικό αέριο, διότι αυτό το οποίο σχεδιάζουν καλύπτει μόνο το 4% των αναγκών της πόλης μας και δεν καλύπτει καμία ανάγκη όσον αφορά επιχειρήσεις, εργοστάσια κτλ. Άρα είναι κάτι για να βουλώσουν στόματα και δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Να μπει στόχος ο αγωγός, αλλά αέριο στο λιμάνι πρέπει να έρθει με όλους τους τρόπους ασφαλείας που υπάρχουν και υπάρχουν τρόποι ασφαλείας, μεταφοράς και αποθήκευσης, γιατί αν δεν έρθει θα πάθουμε και το άλλο κακό αν δεν έρθει το φυσικό αέριο στο λιμάνι, ότι από το 23 που τα πλοία θα πρέπει να κινούνται με φυσικό αέριο, όταν δεν θα έχει φυσικό αέριο το λιμάνι της Πάτρας, που θα πάνε στην Οικουμενίτσα. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι προφανείς. Οι δεξαμενές φυσικού αερίου πάνω από τα 400 κυβικά έχουν τρομερές επιπτώσεις, γι' αυτό είναι σε κατηγορία Σοβέζο 3. Το Σοβέζο ήταν μια περιοχή στην Ιταλία που σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι λόγω αυτών των πράγματων. Έχει πολύ υψηλές προδιαγραφές και αυτοί λένε ότι με δεξαμενούλες 400 κυβικών θα λύσουν κάποιο θέμα φυσικού αερίου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Απλώς θέλουν να πούν ότι κάτι γίνεται. Να βρουν φτηνότερη ενέργεια ή γιατί είναι φτηνότερη ενέργεια ή επιχειρηματίες και σιγά σιγά να χτιστεί και το δίκτυο στην πόλη μας και να συνδεθεί στο βάθος του χρόνου και μετά και παράλληλα να φτιαχτεί και ο αγωγός και να έχουμε αέριο προς χρήση από τους δημότες μας, που είναι μια σύγχρονη μορφή χρηστικής ενέργειας. Όλα τα άλλα είναι μιζέρια και επικίνδυνοι δρόμοι, όχι μόνο όπισθεν, αλλά άλλων εποχών, τριτοκοσμικών. Ο πατραϊκός λαός έχει εκλέξει και δημοτικές αρχές και τα πάντα και πρέπει να σέβεται αυτό το οποίο λέει ο καθένας. Συνεπώς, το ένα και το άλλο και το άλλο και αυτοί κάνουν ανεξάρτητο βασίλειο μέσα στην Πάτρα, νομίζω ας το κρίνει ο καθένας.